Είμαστε. Προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Όχι. Καθόλου. Αν πρόσεχα θα ήμουν καλύτερη. Μ' αρέσει η περιποίηση, μ' αρέσει να προσέχω εντός εισαγωγικών γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Γιατί έχω πάρα πολλά ζώα. Και τον χρόνο μου τον τρώνε τα αγαπημένα μου ζώα. Τα τετράποδα εννοώ. Τα δίποδα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Γιατί κάποια μπορεί να έχει κάνει κάτι χιλάρες τόσες για να την κολλά στον τοίχο ή στο τζάμι και να μένει εκεί. Ή να έχει κάνει ένα πρόσωπο ολοστρόγγυλο από τα πολλά ιαλουρονικά ή δεν ξέρω και τι άλλο και να νομίζει ότι είναι ωραία. Άμα η αισθητική της είναι αυτή, εμείς τι να τις κάνουμε. Το θέμα είναι ότι όσο πιο κοντά είσαι στη φυσική σου την κατάσταση, τόσο πιο καλό για σένα, για την ψυχολογία σου. Πρέπει να έχουμε άντρες γύρω μας να μας εξυπηρετούν. Γενικώς. Εγώ είμαι και λίγο τρελή. Δηλαδή, τα αγαπημένα μου κομμάτια μου είναι κάτι τσίτια, τα λέω εγώ. Δηλαδή, κάτι μακό, τα τυποτένια, το μαύρο, το σκέτο, το μακό με το μανικάκι. Και ναι, λέω, μην μου το αγγίξετε αυτό, όχι, μην το βάλετε ποτέ στο πλυντήριο. Έχω απλοποιήσει πάρα πολύ το ντύσιμό μου και ψωνίζω μόνο μακό. Ποιο είναι αυτό που φοράει ο σύζυγος? Και εσάς δεν σας αρέσει καθόλου και του κάνει. Άμα δεν μου αρέσει καθόλου, νομίζω θα το έχω ήδη πετάξει από την τουλάπα και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Για μένα δεν έχει σχέση αν είναι ακριβό ή φθηνό το ρούχο. Επιλέγω αυτό που μου αρέσει. Μπορεί να είναι από το καλάθι της Λαϊκής μέχρι. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είμαι πολύ σπάταλος γενικά με τα ρούχα. Έχετε έρθει μαζί με τον Δημήτρη, άρα είστε μαζί. Μαζί είμαστε, ναι. Τώρα αυτά τα έχω συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο να λέγονται διάφορα. Προφανώς υπέθεσαν ότι έλειπα εγώ και ότι ήταν ωραίο δηλαδή για τα μίντια να βγάλουν κάτι τέτοιο προς τον κόσμο. Ποτέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά λέω γιατί πάλι να γράφονται τέτοια πράγματα χωρίς να έχουν πάρει καν ένα τηλέφωνο, ναι, να με ρωτήσουν. Ενώ οι περισσότεροι είναι φίλοι μου. Διαμάχες τόσο στο εσωτερικό των ομάδων όσο και μαχητών με διάσημους στο Survivor. Μπορώ να καταλάβω ποιος είναι έξω καρδιά, ποιος λειτουργεί ομαδικά και ποιος ίσως λειτουργεί λίγο πιο ατομικά. Και εδώ πρέπει να υπάρχει δίκαιη μοιρασιά για όλους. Δεν μου αρέσει να απομονώνονται άτομα από την παρέα μου, γιατί είμαστε μια παρέα όπως προανέφερα. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος ξέρει στο κεφάλι του τι, μάλλον στο κεφάλι του ξέρει το τι κρύβει. Το ότι είμαι πιο απόμακρος δεν έχει να κάνει με κάτι με τη συμβίωσή μου. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου celebrity. Δεν πιστεύω ότι θα με διώξουν, αλλά δεύτερη φορά σε ένα παιχνίδι. Εξάλλου δεν θα έχω επιλογή να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Έχασα τον πατέρα μου πριν από λίγους μήνες και δεν θα άφηνα ποτέ την οικογένειά μου για να έρθω κάπου για την εμπειρία. Μου λείπουν λεφτά για να στηρίξω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Το σημερινό έπαθλο φαγητού έχει αφράτη ζύμη και είναι γεμάτο πραλίνα σοκολάτα. Για με το ένα χέρι πολλές. Γιάννη, μπες να παίξεις ρε φίλε μια φορά. Μπες να παίξεις ρε φιλαράκι μια φορά. Μπες να τα κάνεις όλα σωστά. Σε βοηθάω. Δεν με βοηθάς. Όταν δεν το κάνεις δεν με βοηθάς. Δοκάρι και για τη Λάουρα. Η Ειρήνη κάνει και τη δεύτερη μπάλα και οι μαχητές κερδίζουν με 16 δεύτερη φορά συνεχόμενη. Το κλίμα έχει ανατραπεί. Το έπαθλο φαγητού πάει στους μαχητές. Ενώ η Λάουρα έχει χτυπήσει και ήταν ένα λεπτό σημείο και ήθελε να αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι, είπε ότι κάνει σόου μπροστά σε όλους. Αυτό είναι κάτι χωρίς σεβασμό προς τη δικιά μας ομάδα και κυρίως προς τη Λάουρα. Αν πιστεύω ότι έκανα κάποιο λάθος, ειδικά εγώ, απολογούμε, αλλά δεν εννοούσα καθόλου κάτι αυτό. Θα λιποτιμήσω! Και στις νίκες τώρα που έχουν πάλι με εμάς ασχολούνται, αντί να χαρούν το φαγητό τους και το έπαθλό τους. Θλιμμένο βλέμμα γεμάτο από όγνωση της Λάουρας που έχασε το ρουφανάκι με την πραλίνα φουντουκιού. Διαλογικό πραγματικά. Είναι. Όχι, βλέπεις το έχουν ντύσει και με τη μουσική στο μοντάζ. Λες και έχει χάσει το σκύλο της. 100.000 ευρώ. Μια ήττα και μια νίκη μπορεί να αντιστρέψει το ψυχολογικό όλο αυτό που έχουν υπέρθει σε όλες τις ομάδες. Και όταν δεν έχεις να φας, δηλαδή οι διάσημοι κάνανε νίκες απανωτές. Φάγανε όμως και τους μισαγάδες και όλη την πίτσα δεν φάγανε με τα λατικά. Βέβαια, εγώ ξέρω ότι θα πάει σε εστιατόριο μόλις γυρίσει πίσω ο αγαπημένος της
Και με το που θα βγαίνουν τα πιάτα θα χειροκροτήσουν. Μπράβο! Λοιπόν, με τον Σπύρο Σούλη, επειδή είχαμε γνωριστεί και ξεκινήσαμε να κάνουμε Όρθια. Παρέα την εποχή που είχε φύγει από το Survivor, που είχε χάσει και αυτός, παιδιά, όλοι είχαν χάσει 15 κιλά ο καθένας, έτσι. Και ειδικά σε άντρα είναι χάνεις και μυϊκή μάζα. Και γυναίκες που είχε πει ότι σε παίρνει. Οικολογικά του. Βέβαια. Και μου έλεγε τότε ο Σπύρος ότι σου παίρνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι να επανέλθεις πλήρως. Γιατί βλέπεις φαΐ και κλαίσεις από τη χαρά σου. Όχι μόνο αυτό. Έχει συνηθίσει να τρως. Έχει μικρή το στομάχι σου. Θες να φας. Ότι έρχεται ο Δελιβερά, σου χτυπάει το κουδούνι με τα πιτόγυρα. Και ανοίγεις και σαμπάνια γαλλική μέσα. Όχι μόνο. Επειδή έχουν περάσει και 10-12 χρόνια από το πρώτο σκληρό reality, το πρώτο survivor που είχε γίνει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και βγαίνουν και αποκαλύπτουν το τι τρώγανε και τις κακουχίες που περνάγανε, γιατί υπάρχουν όρισα συμβολιά τους που πρέπει να περάσουν χρόνια για να μπορέσουν και να μιλήσουν. Και λοιπόν, διάφορα θέλω... Εγώ λατρεύω Γιάννη Σπαγιάρα. Είμαι σπαγιαρική. Και να φαίνεται ένα ότι η τόση γυμναστική είχε αποτέλεσμα. Ρε, δεν είχε αποτέλεσμα, δεν βλέπεις ότι δεν αγωνίζεται ποτέ. Παιδιά, ο Γιάννης είναι κεφαλικός τύπος. Είναι για να δίνει οδηγίες. Εγκεφαλικά κάνει γυμναστική. Όχι, βρέκα, είναι για να δίνει οδηγίες. Είδες ο Χαταπάκης, μη μιλάς, για να παίξεις. Έχει το σύνδρομο του Έλληνα που θα είναι είτε προπονητής, τα ξέρει όλα και δίνει συνέχεια οδηγίες. Όχι, και μετά σε σχολιάζει κιόλας, γιατί δεν έκανες καλά. Μα εννοείται. Αυτό είναι το σύνδρομο του Έλληνα. Κουνάει το δάχτυλο στους άλλους που δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο καλά όσο αυτός που δεν τα κάνει. Το είδατε γιατί δεν παίξανε ο Μπό, ο Κοκκινάκης με το Σπαλιάρα. Γιατί συνήθως δεν παίζουν εσύ ο Μπό και ο Σπαλιάρας. Ήθελε πιο μικροκαμωμένους παίκτες. Γιατί οι δοκιμασίες που ήταν χθες. Του ήθελε λίγο πιο μαζεμένοι. Πριν φύγουμε από το Survivor, δώσ' μου αυτό το πλάνο του Χανταμπάκη. Ζητώ από την παραγωγή να δώσουν ένα γυαλί λίγο ο άνθρωπος. Παιδιά, είναι έτσι η μουρίτσα του, δηλαδή από τον ήλιο. Κατάμαυρος, έχει σου φρόσει. Η μουρίτσα του είναι που τον βλέπεις και λες να ένα μοντέλο. Αφιδατώθηκε. Λες να ένα μοντέλο. Δηλαδή, το πας αυτό το πλάνο στην Αμερική και λες το ελληνικό Survivor. Αυτός εδώ παίζει. Α, λένε το μοντέλο, ναι. Κάτσε δύο εβδομάδες και σε κάτω τον ήλιο. Το να γνωρίζουν όλοι. Να μην τρώσει και ο ήλιο. Πάμε να. Να σου δώσω ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Η Μάγκη Χαραλαμπίδου, όλες αυτές τις δηλώσεις που δείξαμε ήταν από μία μέρα. Ναι, μια καλέ, ήταν από το event, εκεί μόνο. Έκανε δηλώσεις για να παίζει για 10 μέρες. Ξέρει τι κάνει. Όχι, όχι, λέω. Τη βλέπω σε ένα πλάνο με κόκκινο φόρεμα. Μετά τη βλέπω με ένα μαύρο σακάκι και νόμιζα ότι θυμάται κάποιες δηλώσεις. Από το παρελθόν. Όχι, θα σου πω εγώ τι έγινε, γιατί πέρασα και εγώ για λίγο. Ήταν ένα event του Χαρούλη του Σιανίδη. Έβρεχε καταρακτικός. Το καταλάβαμε, γιατί είδαμε την κυρία Μαστροκώστα. Έβρεχε τα μάτα, βρε καλέ άνθρωπε. Το κράταγες. Έχεις τους κολλητούς σου που σε στηρίζουν πάντα σε αυτή τη ζωή. Έβρεχε καταρακτοδός. Οπότε η Μάγκη έπαιζε και μουσική και την Κακομήρα. Την είχαν στήσει να είναι δίπλα στην πόρτα ακριβώς με το που έμπαινε. Οπότε άνοιγε η πόρτα να μπει ο επώνυμος, έπαιρνε τη Μάγκη το αγιά. Αν το κρύο το τρώει η Μάγκη. Εντάξει, αυτό το έχει πει το 92 στην εκπομπή μου. Όχι, το είχε πει στη ζωή. Ζωή... Χρόνια, παιδιά, η Ζωή Λάσκαρη το έχει πει στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω για τη Μάγκη, αλλά η Ζωή Λάσκαρη μας είχε πει ότι ψωνίζω ρούχα από τη Λαϊκή και επειδή τα φοράω με ακριβά, με κοσμήματα ιδιαίτερα, νομίζουν ότι. Είναι θεά η Μάγκη. Όταν κάνει αυτή δηλώσεις, επειδή μπορεί. Πάει χαμηλό και μιλάει. Μόλις πάει κανένας άλλος να κάνει μισό λεπτό. Στο τζίτα η μουσική. Τι ένταση χαμήλωσε. Όχι, τι μουσική. Η μουσική χαμήλωσε για να μιλάει αυτή χαμηλά. Εγώ νόμιζα ότι χαμήλωσε επειδή μίλησε εκείνη δυνατά. Έκανε αυτό το παιχνίδι. Για να μην φωνάζει. Για να μην χαμήλωσε τη μουσική. Και να ακούει και τις ερωτήσεις. Μετά οι άλλοι δεν πήραν, θα σφωνάζουν. Νόμιζα ότι έκανε κάποιο παιχνίδι. Έλα, δώσε! Τα διαλύωνα, πρέπει να γίνω. Σε θέλω τώρα, επειδή μπορώ. Θέλω πια να ζήσω. Σ' αγαπώ τρελά και δεν θα σ' αφήσω. Μπράβο, καλημέρα. Το χίτι των μεγάλων, της μεγάλης δόξας των κλαμπ στην Αγενή. Υπήρχε ένας γνωστός DJ και ιδιοκτήτης κάποιων καταστημάτων, ο οποίος έφερνε επώνυμους από το εξωτερικό DJs και τι έκανε. Έβαζε τον επώνυμο DJ να παίξει. Χαμηλά οι νύχτες, ένα πράγμα. Και μπαίνει μετά αυτός και το τερμάτισε. Και κρίσταλλο. Το τερμάτισε και κρίσταλλο. Κάτι ξέρατε που τις καλέ. Δεν φαντάζομαι κιόλας ο συγκεκριμένος αγάπης. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Όταν καλείς ένα μεγάλο όνομα, βλέπεις σου λίγο πολύ. Κύριος ήταν. Δεν ξέρει ο άλλος να καταλάβει τι δεν πάει καλά με το. Ξέρει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά. Επειδή έχουμε περάσει πολλά, έχω να σου πω πολλές ιστορίες. Δεν αποκλείεται να έχει συμβεί και αυτό. Επειδή κατόπιν εορτή. Σαφώς θα πρέπει να βγεις και να παραδεχτείς και να πεις ότι δεν υπήρχε χωρισμός. Γιατί έχω στοιχεία. Να σας πω. Υπάρχουν στοιχεία. Άσε τώρα, γιατί επιμένουμε. Έχω στοιχεία. Δεν είμαστε τρεις τρελοί εδώ. Δεν είμαστε τρεις καταρχάς. Είστε δύο τρελοί. Παιδιά, εντάξει, τον συγχώρεσα, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, παιδιά. Άρα εσύ επιμένετε ότι υπήρξε ένας μικρός χωρισμός. Βέβαια. Εγώ στα Ματίνα μου επιμένω πως δεν υπήρξε χωρισμός. Αγαπάμε τον Αλεξάνδρου. Νομίζω ότι το ζευγάρι ήταν πάντα μαζί και η Όλγα, επειδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι ειλικρινές και λέει την αλήθεια.
Δεν θα έλεγε ψέματα. Έλεγε ναι, περάσαμε ένα διάστημα. Συγγνώμη, ξέρει, θα τα αποκαλύψω όλα. Έλα, άντε. Και με αυτό το πουά, πολύ αντρικό μπλουζάκι. Το ζευγάρι είχε χωρίσει. Το ζευγάρι είχε χωρίσει. Υπάρχουν πληροφορίες και ντοκουμέντα. Έλα, Κωνσταντίνα μου, για πες. Όπου δείχνουν το ζευγάρι χωρισμένο. Την πεθερά το ζευγάρι. Όχι, είναι η κυρατίνα. Και υπάρχουν στοιχεία. Κάντο μάνα ρέιβερ, κάντο. Σε γνωστά τηλέφωνα. Κυραντίνα, Κωνσταντίνα, Ντίνα. Ναι, κυρία. Τα οποία όμω είναι στη διάθεση του ρεπορτάζ. Λοιπόν, όπω και να έχει, επειδή είναι επώνυμο ένα ζευγάρι. Δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι δεν μπορεί να τσακωθεί, να τραβήξει για δύο μέρε χωρί του δρόμου. Πρέπει να μην μα λένε τώρα. Δεν μπορεί όλοι, παιδί. Ότι είναι ξανά μαζί και του είδαμε μαζί. Εμένα πάντω μου είχε πει. Αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα, γεια σα. Εμένα μου είχε πει πάντω δημοσιογράφο, δεν θα τον κατονομάσω, τη μέρα που το είχαμε παίξει εμεί. Όχι, σταματήνα μου να το κατονομάσω. Είστε σίγουροι. Θες να μιλήσουμε και γι' αυτό. Όχι, μου είχε πει, είστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις, ο Κώστας και η Ελένη. Για να το και εμένα έβαλες, για να είμαστε δύο. Παιδιά, είχαν χωρίσει. Κάτι ήξερα. Είχαν χωρίσει. Και μου λέει, να σου πω κάτι, εγώ που πήρα μου λέει να το τσεκάρω, ξύπνησαν αγκαλιά παρέα. Ναι. Αγκαλιά. Από μεσημεριανό ύπνο ή από βραδινό. Τώρα θα σας το ανέλει αυτό ακριβώς, αλλά κρατιέμαι που λέγεται. Ξύπνησα παρεούλα. Όχι. Άστον, μας το πεις. Η Ισμήνη Καλές, παιδιά, τι ωραίο μια γυναίκα να μεγαλώνει όμορφα. Και το λέω για την Ισμήνη Καλές, γιατί είναι μια γυναίκα που υπάρχει πολλά χρόνια στη showbiz, δεν έχει κάνει τίποτα. Καλά, ένα φρύδι το έβγαλε, όπως βλέπετε. Καλά, βρε, αγάπη, δεν κάνω τίποτα. Εννοεί σε πλαστική επέμβαση, αισθητική παρέμβαση, μπότοξ, αλουρονικά και όλα αυτά τα γνωστά. Και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Όπως θα συμφωνήσω και για τα 60 χρονών. Και για τα χείλη ροφός θα συμφωνήσω με την κυρία Καλές. Duck face. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Κάτι συμβαίνει και τα χείλη θεωρούν. Μερικές κυρίες ότι το λέει πολύ του ασφαλού η Ισμήνη, γιατί είχε πάντα έτσι στόμα με σαρκώδη χείλη και δεν το χρειαζόταν ποτέ. Θα συμφωνήσω, αλλά ξέρεις τι παθαίνουν κάτι οι γυναίκες. Βρες εσύ, μιλάει για την τη Μαριγιόν Κοντιγιάρ. Να επέμβουν στα χείλη τους. Ναι. Δεν είναι κακό να παρέμβουν λίγο. Η υπερβολή είναι το άσχημα. Αυτό που λέει ότι γίνεσαι σαρωφός και σε κολλάνε στον τάμι και μένεις εκεί. Είναι παιδιά ότι στα χείλη. Αλλά λίγο να γεμίσουν δεν είναι κακό. Ναι, αλλά είναι ότι στα χείλη, αν δεν πετύχει, μπορεί να γελιοποιηθεί. Μπερδευόμαστε με το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου που λέει «Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη» και πιστεύεις ότι όλα τα ταλέντα πρέπει να περνάνε από εκεί. Καλό. Ευχαριστώ, Σταματίνα μου. Λοιπόν, το Ελενάκι θα μας πει τι καιρό θα κάνει, γιατί ξέρω ότι μου έχετε στεναχωρηθεί με αυτές τις βροχές και τις κατεύθυνσεις.